Αλλήλω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πριν από λίγο ξεκίνησε την ομιλία του Αντώνη Σαμαράς. Πάμε να τον ακούσουμε. Αποκαταστήσαμε διεθνώς την αξιοπιστία της χώρας. Την κρατήσαμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Σταθεροποίησαμε την πατρίδα μας. Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της χρηματοδότησής της. Βάλαμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη, που όσο μένουμε σε αυτό το δρόμο δεν αργεί να έρθει. Τώρα, με την αναγγελία της κατασκευής του αγωγού TAP, που θα φέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη ολόκληρη μέσω της Ελλάδας, βάζουμε τη χώρα μας για τα καλά πλέον στον παγκόσμιο χάρτη των ενεργειακών μεταφορών. Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, την καθιστούμε πόλο επενδύσεων, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά αποστομώνουν τους προφήτες της καταστροφής. Η αναγγελία κατασκευής του TAP ήταν η καλύτερη είδηση που υπήρχε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν ήταν η μόνη και σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες. Όλα αυτά αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα μας. Πριν ένα χρόνο όταν αναλαμβάναμε, υποσχεθήκαμε πάνω απ' όλα ένα πράγμα. Ότι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Και παρά τις αντίθετες προβλέψεις των περισσότερων, το καταφέραμε. Και προσπαθούμε να πιάσουμε πρωτογενή πλεονάσματα, το μεγάλο μας στόχο, που είναι να ανακουφίσουμε τον κόσμο, να ελαφρύνουμε τα βάρη, να αποκαταστήσουμε τις αδικίες και να βγούμε από τα μνημόνια μια ώρα αρχίτερα. Κάποιοι, πιστεύοντας ότι καταστροφολογώντας κατά της πατρίδας μας και καταγγέλλοντας τους πάντες ότι θα ξεφύγουν από τα μνημόνια, στην πραγματικότητα μπλέκουν πιο βαθιά. Εμείς ξέρουμε ότι για να ξεφύγεις από τους δανειστές σου πρέπει να πάψεις να έχεις συνεχώς ανάγκη από δανεικά. Και αυτό προσπαθούμε με μεταρρυθμίσεις και με επενδύσεις που θα φέρουν ανάκαμψη. Ψηφίσαμε επενδυτικό νόμο που αποτελεί αληθινή τομή σε σχέση με αυτά που ίσχυαν επί δεκαετίες. Η Ελλάδα πια γίνεται ελκυστική για επενδύσεις. Άρχισαν οι μεγάλες αποκρατικοποιήσεις μέσα σε πάρα πολύ δύσκολο κλίμα, που όμως βελτιώνεται συνεχώς. Αποκρατικοποιήθηκε ο ΠΑΠ, αποκρατικοποιήθηκε η ΔΕΣΦΑ και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τη ΔΕΠΑ σύντομα θα ξεπεραστεί. Κάποιοι βιάστηκαν να μας κατηγορήσουν για τη ΔΕΠΑ. Δεν ήξεραν όμως ότι ερχόταν από πίσω η επιλογή της Ελλάδας για την κατασκευή του TAP, που αλλάζει το ρόλο της χώρας μας στον ενεργειακό ακριβώς εφοδιασμό της Ευρώπης, και τώρα κατάπιαν τη γλώσσα τους. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Προτιμώ να διαψεύδεται ο κύριος Τσίπρας και να χαίρεται η Ελλάδα, παρά να χαίρεται ο κύριος Τσίπρας επειδή χάνει η Ελλάδα. Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, πράγματι σκόνταψε προσωρινά και για λόγους άσχετους με την Ελλάδα. Αλλά και σε αυτό σύντομα θα πάρουν την απάντησή τους και θα προτιμούσαν να μην είχαν μιλήσει καθόλου. Και ακόμα η χώρα μας, εκτός από ότι μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη στη σκακέρα των αγωγών, προωθεί και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα στηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην ΑΟΣ. Τώρα γίνεται ενεργειακός κόμβος. Αύριο θα γίνει και παραγωγός ενέργειας η Ελλάδα, γιατί διαθέτουμε σημαντικά κοιτάσματα και χρειαζόμαστε στήριξη για να τα εκμεταλλευτούμε. Και πώς θα μπορούσε να είχε η Ελλάδα στήριξη αν είχαμε βγει από την Ευρώπη και ήμασταν τελείως απομονωμένοι. Σήμερα η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μέσα σε ένα χρόνο μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες και πέτυχε όσα ελάχιστα περίμεναν πέρσι τέτοιο καιρό. Και έτσι η παράταξή μας είναι σήμερα τριπλά δικαιωμένη. Δικαιώθηκε όταν πριν τις εκλογές του 2009 ως κυβέρνηση είχε εισηγηθεί ήπια μέτρα λιτότητας. Δικαιώθηκε τότε και ο Κώστας Καραμαλής και δικαιώθηκε πλήρως. Αργότερα δικαιωθήκαμε με το παραπάνω, γιατί πρώτοι εμείς επισημάναμε το λάθος του μνημονίου.
Σήμερα το λάθος αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που το είχαν εισηγηθεί και εδώ δικαιωθήκαμε πλήρως. Και ακόμα δικαιωνόμαστε τώρα για τον τελευταίο χρόνο. Σταθεροποιήσαμε τη χώρα, εφαρμόσαμε τις μεταρρυθμίσεις, φέρνουμε επενδύσεις, ανοίγει λεωφόρος για ανάκαμψη. Αλλά θα νιώσουμε πραγματικά δικαιωμένοι μόνον όταν καταφέρουμε να νικήσουμε την ανεργία. Την ανεργία όλων, αλλά πολύ περισσότερο των νέων παιδιών μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Με επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας. Με διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας των νέων. Σε αυτό μας έχει τόσο βοηθήσει η ΟΝΕΔ με συγκεκριμένες σύγχρονες προτάσεις. Σύγχρονες προτάσεις. Αλλά και με τη συνεχή βοήθεια της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έφτασα κατευθείαν από το αεροδρόμιο από τις Βρυξέλλες, όπου λήφθηκαν οι πρώτες σχετικές αποφάσεις. Εξήγησε ότι αυτό είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη, αλλά είναι απολύτως κρίσιμο για την Ελλάδα. Και οι Ευρωπαίοι επιτέλους έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν. Προσοχή όμως, εμείς βάλαμε τη σφραγίδα μας σε εξελίξεις. Αλλά όσα έγιναν τον τελευταίο χρόνο δεν είναι έργο μόνο μιας παράταξης. Η αναγέννηση της Ελλάδας είναι έργο όλων των Ελλήνων. Βοήθησε και το ΠΑΣΟΚ, βοήθησε και η ΔΗΜΑΡ. Έχουμε, είχαμε, θα έχουμε πάντα διαφωνίες με αυτά τα κόμματα. Μεγάλες διαφωνίες. Διαφορετική ιστορική διαδρομή. Αλλά το έργο του τελευταίου χρόνου το πετύχαμε όλοι μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το δίκαιο και πρέπει να υποθεί καθαρές κουβέντες. Γι' αυτό θα το ξαναπώ. Στις κρίσιμες στιγμές, αν η πατρίδα το απαιτεί, ένα κόμμα έχει υποχρέωση να ακούσει την πατρίδα. Γιατί τι μας έμαθε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Τι έντολοι μας δίνουν οι αγωνιστές αυτής της παράταξης? Σε τι νάματα μορφώθηκε, γαλουχήθηκε η δική μας η ΟΝΕΔ? Ποιο ήταν πάντα το κορυφαίο κίνητρο, το κορυφαίο κριτήριο για κάθε δικιά μας πολιτική κίνηση? Η πατρίδα, μπροστά στην οποία υποκλίνεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε πατριώτης. Με τρικομματική κυβέρνηση λοιπόν προχωρήσαμε τον τελευταίο χρόνο. Με δικομματική προχωράμε από εδώ και στο εξής, να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το έχει ανάγκη η Ελλάδα, και η Ελλάδα που χτίζουμε είναι υπόθεση όλων. Αλλά εμείς βάζουμε τη δική μας σφραγίδα και ζητάμε τη στήριξη όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση, όπως ζητάμε και τη στήριξη εκείνων που δεν συμμετέχουν. Γιατί η αναγέννηση αυτή που ήδη άρχισε είναι υπόθεση ολόκληρου του έθνους. Πολύ περισσότερο όταν μας ενώνει ο κοινός παρανομαστής της Ευρώπης. Για τη σωτηρία της Ελλάδας στις δύσκολες στιγμές που ζήσαμε σημαίνει και παραμονή στην Ευρώπη. Και αυτό το θέλαμε ειλικρινά όλοι. Το παλέψαμε όλοι και το καταφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστές και αγωνίστριες, συμμαχητές και συμμαχήτριες, το ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες περάσαμε μια μεγάλη δοκιμασία. Γιατί... Συνεχίζουμε με...